Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Κασαπάκη. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Ηράκλειο Υπόλοιμας, επικεφαλής ο Μιχάλης Καραμαλάκης. Κύριε Κασαπάκη, τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Δουλειράκη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλά να είστε. Κύριε Κασαπάκη, για δώστε μας λίγα στοιχεία για εσάς. Γνωρίστε μας τον Γιώργο τον Κασαπάκη. Ονομάζομαι Κασαπάκη Γιώργος. Έχω καταγωγή από το οροπέδιο Λασιτίου. Συμμετέχω πρώτη φορά στις αυτοδικές εκλογές. Δέχτηκα τη δημιουργική πρόσκληση του κ. Καραμαλάκη, έχοντας και εγώ τη γνώση και την εμπειρία σε θέση ευθύνη σε δημόσιο φορέα. Και ζητάω τη στήριξη των πολιτών του Ηρακλείου. Ποιο είναι για σας, κύριε Κασαπάκη, το διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρησης? Πώς δηλαδή πρέπει ο καθένας από εμάς να το σκεφτεί, γιατί οι μέρες περνάνε, έτσι, 5η-5η, Παρασκευή. Λέω, οι μέρες περνάνε. Πέμπτη σήμερα, Παρασκευή, Σαββάτο και την Κυριακή ανοίγουν οι κάλπες. Πηγαίνοντας κάποιος από εμάς για να ψηφίσει, τι θα πρέπει να έχει κατά νου, τι θα πρέπει να έχει σκεφτεί, πώς θα πρέπει να έχει βάλει κάτω τα κοιτάπια του και να έχει υπολογίσει τα πράγματα? Όλοι οι πολίτες που θα πάμε για να ψηφίσουμε, θα πρέπει να αφιερώσουμε λίγο χρόνο πριν πάμε για να ψηφίσουμε, να κοιτάξουμε τα ψηφοδέλτια, τους αυτούς που κατεβαίνουν υποψήφοι, να κοιτάξουν το βιογραφικό τους, να κρίνουν. Όλοι έχουμε τη γνώση και την εμπειρία και μπορούμε να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε τους καλύτερους. Είναι θέμα προσωπικής ψήφου αυτή η εκλογική αναμέτρηση και μόνο ή και πολιτικής που... Οι αποφάσεις έρχονται μέσα από την πολιτική κατεύθυνση του συνδυασμού του κεντρικού κράτους κλπ. Κύριε Κασαπάκη. Οι αυτοδικές εκλογές είναι ξεχωριστές σχέση με τις πολιτικές εκλογές. Η γιορτή της δημοκρατίας, Είναι η γιορτή της δημοκρατίας, θα το λέτε. Εκεί είναι ο συνδυασμός που κατεβαίνει και οι παρατάξεις, όλες οι παρατάξεις έχουν μέσα από όλα τα κόμματα. Κύριε Κασαπάκη, εφόσον εκλεγεί ο κύριος Καραμαλάκης, εφόσον εκλεγείτε και εσείς, ρωτάω πάρα πολύ απλά, οι δικές σας οι προτάσεις ή το δικό σας το επίκεντρο, πού εστιάζεται? Ποια είναι δηλαδή εκείνα τα θέματα που σας απασχολούν εσάς πολύ περισσότερο και θα θέλατε να βάλετε το δικό σας το λιθαράκι για την επίλυσή τους? Μέσα από τις περιοδίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, βασικό πρόβλημα είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Αλλά η καθημερινότητα του πολίτη να είναι με πράξεις και όχι με λόγια. Γιατί μέσα από τις δουλειές που έχουμε κάνει, αυτό που ζητάνε ότι τους θυμόμαστε μόνο την περίοδο που είναι εκλογές και μετά τους ξεχνάμε. Για μένα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία του πολίτη, 24ωρου βάσεως, που να μπορεί να λύνει άμεσα τα προβλήματα του πολίτη, να γίνεται αξιολόγηση του προβλήματος και άμεση παρέμβαση. Από ποιο δημοσίο χώρο εσείς προέρχεστε, πού είναι δηλαδή το δικό σας το μετερίζει και η δική σας εμπειρία? Εγώ είμαι στον χώρο της υγείας. Στον χώρο της υγείας. Είμαι διοικητικός διευθυντής στο νοσοκομείο του Αγίου Νικόλαου. Μάλιστα. Κύριε Κασαπάκη, ξέρετε, να ρωτήσω το εξής. Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, μιας που είστε μέσα από το χώρο της υγείας, γνωρίζετε δηλαδή απ' έξω και ανακατοτά και τα δυνατά και τα αδύναμα και τα αδύναμα και τα δυνατά σημεία, έτσι? Μπορεί. Ναι. Νοσοκομείο σε μια δομή είναι ένας μικρός δήμος. Αντιμετωπίζει τα προβλήματα και με τους πολίτες, όπως δεν είναι και ο δήμος. Δεν έχετε άδικο σε αυτό που λέτε. Είναι πραγματικά μια μικρή οικογένεια, μια μικρή κοινότητα. Βαρύτητα στον πολίτη. Αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Η τοπική αυτοδιοίκηση, κατά τη δική σας την άποψη, μπορεί να έχει ρόλο, λόγο και να το διεκδικήσει, γιατί να την αφήσουν εύκολα δεν γίνεται, έτσι, και δεν θα την αφήσουν με ευκολία. Σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα υγείας για το καλό των δημοτών του κάθε ενός από εμάς. Ναι, θα πρέπει να έχει σημαντικό ρόλο και να διεκδικήσει. Και αυτό το έχετε παρατηρήσει, το έχετε δει με τη διεκδίκηση που κάνει συγκεκριμένα. Θα μιλήσω για το Δήμο Ιεράπετρας με το νοσοκομείο της. Για τις παρεμβάσεις που κάνει, έτσι και θα πρέπει και ο Δήμος Ηρακλείου, θέματα που αφορούν την υγεία και αφορούν τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, να είναι μπροστά.
Μπορεί λοιπόν να έχει και ρόλο και λόγο. Διεκδικητικά, και λόγο. Διεκδικητικά πολύ περισσότερο το εννοείται, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Mm. Τι σας πονάει περισσότερο μέσα στο χώρο της υγείας, αναρωτιέμαι, μιας που είστε μέσα σε αυτό τον ευαίσθητο τομέα, κύριε Κασαπάκη. Στο χώρο της υγείας γίνονται πολλές προσπάθειες. Καταβάλει μεγάλη προσπάθεια το προσωπικό. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Εκεί εστιάζεται περισσότερο το προσωπικό. Καταβάλει μεγάλη να βοηθήσει, να εξυπηρετήσει, αλλά δεν φτάνει. Τόσο σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Όπως αυτό το ίδιο συμβαίνει, θα πιστεύω, θα συμβαίνει και στο Δήμο του Ηρακλείου. Αν δεν υπάρχει στελέχωση, δύσκολα να καταφέρει, ειδικά στην πόλη του Ηρακλείου που έχει να κάνει με την καθαριότητα. Mm. Και ξαναγυρίζουμε σε αυτή την καθημερινότητα που είναι μέσα και η καθαριότητα και στον ειδικό τομέα που λέτε πως θα πρέπει κατά την άποψή σας να υπάρχει μέσα σε μια δημοτική αρχή που να ασχολείται μόνο με αυτά τα προβλήματα των δημοτών. Αλλά θέλω να... Συνεχίστε. Θα ήθελα να μου λύσετε μια πολύ μικρή απορία ως σκέψη που μου γεννάτε συνεχώς, κύριε Κασαπάκη, και αν βέβαια το επιθυμείτε. Είναι υπευθυνή η κάθε δημοτική αρχή να επιλύει τα προβλήματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό ούτως ή άλλως ψηφίζεται και όποιος ψηφίζεται, όσοι ψηφίζονται από τον κόσμο, γιατί θέλουν ένα καλύτερο σήμερα, μια καλύτερη καθημερινότητα. Αναρωτιέμαι ωστόσο από την άλλη, διότι είμαστε και εμείς που προκαλούμε τα θέματα και τα προβλήματα, δεν γεννιόνται από μέσα ως εξωγήινο φαινόμενο ακόμα και τα προβλήματα της καθαριότητας, και όχι μόνο. Αλήθεια, εμείς οι ίδιοι αγαπάμε την πόλη μας? Ποια είναι η εκτίμηση που έχετε με αυτό που βλέπετε σε ένα Ηράκλειο πόλη το αγαπάμε? Σε αυτό θα πρέπει να γίνει συνείδηση των πολιτών, όχι μόνο του Δήμου. Εγώ το παρατηρώ και εγώ Ηράκλειο μένω. Όσον αφορά την καθαριότητα που λέμε τώρα, στους κάδους, για παράδειγμα. Εκεί που μένω εγώ είχε απέναντι κάδους, οι οποίοι οι πολίτες δεν τους σέβονται. Σκουπίδια απ' έξω. Και... Δηλαδή, βλέπουμε και πετάει κάποιος τα σκουπίδια, συνεχίζει ο επόμενος. Mm. Όταν δεν υπάρχουν χώροι, δεν πρέπει να είναι εστίας μόλις. Παραμελούμε το σπίτι μας, δηλαδή, ουσιαστικά, μου λέτε. Παραμελούμε, ήδη κι εμείς. Τα σκουπίδια που αφήνουμε κάτω, και ο Δήμος θέλει σε αυτό, πιστεύω, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι κάδοι και συχνή. Και συχνά να περνάνε τα απορριμματοφόρα για να καθαρίζουν. Αλλά αυτό για να γίνει, όπως είπα και προηγουμένως, πρέπει να υπάρχουν προσλήψεις προσωπικού και κίνητρα στους εργαζόμενους. Mm. Υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, ό,τι εσείς μπορεί να βιώνετε μέσα από το χώρο της υγείας, μια σε απολύστε. Εγώ αυτό το λέω και μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Την καθαριότητα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει με την υποστελέχωση. Υποστελέχωση. Εκεί θα πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα. Πίεση κεντρικά. Mm. Ποτέ το κεντρικό κράτος δεν ήταν κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ζητούσε πάντα πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία έδινε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το ξέρετε ούτως. Όχι, μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο Δήμο. Χωρίς να παρέχει τα κίνητρα ώστε να μπορέσει να το εφαρμόσει στην πράξη. Έχουν γίνει πολλοί αγώνες πάνω σε αυτό. Δεν έχει κάτι αλλάξει. Μακάρι να αλλάξει μακάρι τα επόμενα χρόνια να είναι καλύτερα. Όποιο μετερίζει είναι ο καθένας. Για το καλό των πολιτών. Φεύγουμε από την τετραετία σε θητεία. Πάμε στην πενταετία. Η μεγαλύτερη πρόκληση για εσάς, η ευκαιρία για το Ηράκλειο μέσα στα επόμενα χρόνια, ποια είναι, κύριε Κασαπάκη? Συγκυρίες, αλλά είναι, θα δεχτούν μεγάλες αλλαγές, και μια σημαντική είναι το αεροδρόμιο. Θα γίνει μεταφορά του αεροδρομίου στο Καστέλι. Θα απελευθερωθεί ένα μεγάλος χώρος εκεί και θα πρέπει ο Δήμος να είναι παρόν στην αξιοποίησή του. Αξιοποίηση λοιπόν υποδομών. Ναι. Το μεγάλο και του χώρου του αεροδρομίου σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Η δημιουργία μαρίνας,
είναι ο τουρισμός πρέπει να δει μεγάλη βαρύτητα. Κύριε Κασαπάκη, φτάνοντας στην τελική ευθεία, σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε κάποιες σκέψεις μαζί μας με τους ακροατές του 984. Καλή δύναμη σας εύχομαι και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας.